Κοιτάξτε ένα διέτη ο Αντώνης Κόκκιν τι ανακαλύπτει στην πατρίδα του. Τα τρέκαλα τα αγαπώ, γεννήθηκα και μεγάλωσα εδώ και ανακαλύπτω συνεχώς καινούργια πράγματα, καινούργια μέρη, καινούργιους φίλους. Πες μου όνομα και πόνιμο. Σούλης Αγγελής. Βλέπετε τον έχω εδώ, αποκλειστική συνέντευξη. Από το χωριό, σε ποιο χωριό είμαστε? Άγιοι Απόστολοι Τρικάλων. Ένα από τα ομορφότερα χωριά που αξίζει από όπου και αν μας δείτε. 3,5 χιλιόμετρα από τα Τρίκαλα. Να έρθείτε. Κοντά, όχι τόσο κοντά. Ναι, αλλά αξίζει να έρθείτε να τα δείτε. Καταρχήν, έχει περιπατητικές διαδρομές. Που σημαίνει, εγώ, να μην βλέπετε πώς είμαι. Κοιτάξτε με. Εδώ, να δείτε. Βγήκα για να περπατήσω, να πάρω καθαρό αέρα, οξυγόνο, να μαζέψω φαρμακευτικά, φυτά, βουτάνια. Από εδώ βλέπουμε τα μετέωρα. Ναι, τα μετέωρα. Από εκεί τον Όλυμπο. Μπράβο. Εδώ την Πίνδο. Δεν σας δείχνω εγώ, γιατί εμείς είμαστε τώρα χαμηλά και δεν μπορείτε να το δει η κάμερα, γιατί έχει δέντρα, έχει ωραία πλατάνια. Αυτά τα πλατάνια πρέπει να έχουν πολλά χρόνια. Ναι. Και μας έλεγε τώρα κάτι, γιατί εγώ ετοιμάζω σήμερα κάτι. Να πάμε να περπατήσουμε στο μονοπάτι του Ασκληπίου που είναι στο Γουργουγέρι. Μάλιστα. Και μου έλεγε εδώ τώρα ο Σούλης, μου λέει θα σου πω εγώ κάτι Αντώνη και θα σε κουφάνω. Λέω κούφανέ με και μη σε πειράζει. Θα το κρίνω εγώ κατά πόσο θα κουφαθώ. Μη είπε λοιπόν ότι υπάρχουν σύμφωνα με τους τοπικούς θρύλους υποψίες ότι... Ό,τι πες το εσύ. Ότι ο τάφος του Ασκληπιού είναι εδώ μέσα. Εκεί στην Πηδική Χαρά. Εδώ στην Πηδική Χαρά, τον οποίο ήταν λόφος πρώτα. Πάμε στην Πηδική Χαρά. Έλα, Σούλη, έλα εδώ. Εδώ αυτά είναι τρομερό. Δηλαδή, μιλάμε, ανατρέπουμε θεωρίες και θεωρίες. Και όχι τίποτα άλλο, θα πάμε μέσα στην Πηδική Χαρά. Ενώ ο σκύλος, παρόλο που του έδωσα γαλοπούλα, ψητή με μυρωδικά, βλέπετε, την θυσίασα, παρόλα αυτά συνεχίζει να μυγαβγίζει. Και έχω εγώ το Σούλη εδώ. Φαντάζομαι το σκυλάκι δεν ήταν σαν εκείνον το σκύλαρο. Όχι. Ε? Όχι, ήταν μικρό. Ήταν μικρό κουκόνι. Αλλά έκανε θόρυβο και μας πέρα χαμάρι. Τα κουκόνια την κάνουν τη δουλειά, τι νομίζεις. Λέει τα κρυβά αρώματα σε μικρά μπουκαλάκια. Ακριβώς. Και άλλα εδώ, Σούλη. Εδώ ήταν ο τάφος του Ασκληπίου. Πού? Εδώ. Ναι. Όπως είμαι. Ναι. Όταν το πότιζα εδώ αυτό εγώ. Ναι. Έφυγε το μπέκ, από τον μπέκ το νερό και πήγαινε χύμα. Καταρχήν, έκανε... Σούλη, να μου πει ο Σούλης εδώ ότι εδώ πέρα όλο αυτό, για να καταλαβαίνει ο κόσμος, ήταν λόφος, είπες. Ήταν λίγο λόφος, ναι. Ναι. Ο οποίος υποδείκνει ή μάλλον έδειχνε ότι σε αυτό το σημείο... Κάτι υπάρχει από κάτω. Κάτι υπάρχει από κάτω. Συνέχισε λοιπόν και... Πώς το ανακάλυψε ότι υπάρχει κάτι από κάτω. Ναι. Το νερό που από το μπέκ που έφευγε. Το νερό που έφυγε από τον μπέκ και πήγαινε χύμα κάτω. Πήγαινε κάτω, ναι. Έκανε μεγάλη γούρνα και το νερό χάνονταν. Χανόταν τόσο πολύ. Χανόταν, ναι. Χανόταν. Ωραία. Και μετά ήρθαν εδώ, το σκεπάσανε και... Χωρίς να το ψάξουν, ε. Εδώ όμως παλί... Ναι, έλεγαν, παππούδες έλεγαν ότι υπάρχουν τάφοι εδώ από κάτω. Αρχαίοι. Αρχαίοι τάφοι, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι. Αλλά έλεγαν ότι κατά πάσα πιθανότητα στην αρχαιότητα υπήρχε κάτι εδώ. Και ναι. Και κάποιος είπε ότι πιθανόν να είναι και ο τάφος του Ασκληπίου. Ακούσατε, πιθανόν. Και επειδή εμείς στην Ελλάδα ζούμε με τον νόμο των πιθανοτήτων, όλα είναι πιθανά. Και από τη στιγμή που το λέει και ο Σούλης εδώ... όλα τυχαία τα βρήκαν. Τυχαία, αυτό. Πάντως εδώ δεν έψαξαν τίποτα, δεν έκαναν καμία έτσι ανασκαφή, δεν τίποτα. Δεν ξέρω. Απλά τους υπέδωσαν, πιστεύεις. Τους υπέδωσαν και τελείωσε. Τελείωσε. Και μετά εμείς κάποιοι είπαν εδώ ότι έπρεπε να κάνουν έρευνες, δεν ξέρω. Τι άλλος. Ναι, το ξέρεις όμως εσύ τώρα το Σούλη, ότι βάζει δηλαδή, μιλάμε σκέψεις και αν έρθουν εδώ και χαλάσουν την Πηδική Χαρά και αρχίζουν και σκάβουν, θα σε κυνηγάνε από το χωριό, βρε Σούλη. Θα λέει μας κατάστρεψε την Πηδική Χαρά. Εγώ αυτό είδα. Αυτό είπες. Ναι. Την Πηδική Χαρά, εδώ είναι η πλατεία. Η Πηδική Χαρά πρέπει να πάει σε παιδότοπο. Δεν είναι εδώ. Πες τα! Να τα λέμε κιόλας αυτό. Βεβαίως. Διότι, να σας πω κάτι. Εδώ είναι η πλατεία. Μ' αρέσουν οι άνθρωποι και το ξέρετε. Όποιοι με παρακολουθείτε, σε όλο τον κόσμο με παρακολουθείτε, Νότια Αφρική, Βέλγιο, Γαλλία, Αμερική. Και κυρίως στην Ελλάδα και κυρίως εδώ στην πατρίδα μου στα Τρίκαλα, μ' αγαπάτε. Αφού να φανταστείτε χθες, η γυναίκα του κυρίου Σούλη. Με το που μέσα στο σκοτάδι μιλούσαμε και της λέω εγώ κάνω εξορμήσεις, τρικαλινός είμαι, αλλά δεν πάω μπάστακα σε παιδί μου να μείνω στο σπίτι της μάνας μου και του πατέρα μου, της γιαγιάς μου, του παππού μου, των συγγενών μου εκεί και να τους έχω στα πόδια. Να με ρωτάνε κάθε μέρα τι θα πας, γιατί ντύθηκες Σουλιάς, τι που θα πας, γιατί ντύθηκες αρχαίος Έλληνας, καταλάβατε. Είναι πιο ωραίο να κρατάς μια μικρή απόσταση διακριτική και που λέτε συνεχίζω εγώ μόλις ακούει τη φωνή η κυρία Βάσου, η Βάσου γιατί εγώ τη θεωρώ φίλη μου,
τη συμπάθησε όπως συμπάθησε του Σούλη, μη λέει, είσαι ένα κάπου πρέπει, μήπως είσαι ο Αντώνης ο Κόκκινος. Λέω, Βάσο, τι να σου πω, εκτός από μάτια ητού, έχεις και αυτή υπηρεχητικό, μέσα στο σκοτάδι, μη κατάλαβες. Βλέπω το Σούλη εδώ, προσπαθούσα εγώ να πιάσω σχέσεις με αυτό το σκύλο του Αγίου Βερνάδρου, να με συμπαθήσει, να μην με γαυγίζει κάθε πρωί. Τον βλέπω ξεπροβάλλει έτσι. Αεράτος, κουρδωτός, ωραίος έτσι αυτός, άνθρωπος που σφίζει από αγάπη, ενέργεια. Μπιάτσα, τραγουδιστής. Και καλή υγεία. Αυτή ο άνθρωπος που σφίζει από ενέργεια και καλή υγεία, και όχι απαραίτητα εξωτερική, γιατί εξωτερική λέει φαίνεται, αλλά και η ψυχική. Τη σήμερα ημέρα, Σούλη, μετράει πολύ η ψυχική υγεία. Ναι. Εκεί. Και τον βλέπω και μου λέει την κουβέντα σου είχαμε με τη γυναίκα μου. Λέω την κυρία Βάσο, λέω ναι. Λέει, ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Ποια είσαι εσύ, Εβραία, του λέω. Τώρα θα μου κάνεις εσύ κόρτη. Εγώ ξέρεις ποιος είμαι. Λέω, εσύ να σε ξέρω. Είσαι ξέρεις εμένα. Λέω, για να σε δω καλά. Έλα εδώ. Περνάει δηλαδή. Έκανε έτσι. Μια βασαρέλα. Πάει να κάνει έτσι. Του λέω, μην πεις τίποτα. Περίμενε. Λέω τώρα, σε κοιτάζω. Λέω, μάλλον πολιτικός θα είναι εδώ. Λέω, μήπως είσαι αυτός. Ο Χατζηγάκης. Λέω, εγώ ο Χατζηγάκης. Μακριά, λάργα. Ναι, μακριά και λάργα. Λέω, περίμενα σε δω. Κάτι άλλο είσαι. Λέει, περίμενα σε κάνω. Λέω, κάνε μια στροφή. Λέω, τόσες στροφές θα ζαλιστώ, αύριο, Αντώνη. Δεν το έχουμε τις στροφές. Λέει, εδώ έτσι σταθερός. Έχω σαν... Έτσι, μπράβο, σαν του Γκουάζιακα. Λέω, έτσι, Γκουάζιακα μείνει κοιμένη εκεί, του κοιτάζω καλά. Λέει, κοιτάξτε με καλά. Σηκώνει λίγο το φρύδι τότε. Ξαφνικά λέω, θα είναι κάποιο μεγαλοεπιστήμανο. Κάποιο ειδικό τώρα εδώ. Λέω, μη σου μπατζανάξει του Τσιόδρα. Λέω, ποιο Τσιόδρα. Σοβαρά λογέ μου λέει, άσε, φεύγω. Λέω, όχι, θα μου πει. Λέει, θα σου πω, άσε με λέει να σου πω καλά, να σου πω το φωνή καλά. Πε το. Λέει, άσε θα με τον αφήσει, δεν θα μιλήσει. Λέω, εγώ. Δεν μιλάω καθόλου. Μιλάω, σου λέει. Μιλάω. Μόγκα είμαι. Ναι. Εγώ δηλαδή έπρεπε να παίξω στην ταινία η Μαρία τη οποία με το έλεγε Βουγιουκλάκη. Να τον πλάρω τη Βουγιουκλάκη δηλαδή. Κατάλαβε τι μου. Την είχε πέρα από του αστισμού, γιατί ο Σούλη είναι ένα άνθρωπο πραγματικά. Αυτό που λες, γνωρίζεις κάποιον άνθρωπο και ανακαλύπτεις την καλοσύνη, ανακαλύπτεις πώς είμαστε οι Τρικαλινοί, εγκάρδιοι, φιλότιμοι. Τον αυθορμητισμό, όπως το λένε. Μπράβο, την αυθεντικότητα, την αυθορμητικότητα. Και τον αυθορμητισμό. Α, ακριβώς αυτό. Κάτι αυτό και είμαστε. Λέω, για μένα είναι αυτό που λέω μερικές φορές. Καλός άνθρωπος. Όπως και εσύ είσαι αυθόρμητος, ωραίος. Σούλη μου, αν είχαμε κι άλλους καλούς άνθρωπους σαν και σένα και την σύζυγό σου τη Βάσο, πιστεύω, όχι ότι οι Τρικαλινοί στο σύνολο είμαστε έτσι. Έτσι. Εντάξει, έχουμε και τα στραβά μας μερικές φορές εκεί και τα λοιπά. Ναι. Αξίζει λοιπόν, Σούλη, ο κόσμος που μας βλέπει. Να είσαι καλά. Να έρθει να τα επισκεφτεί. Επιτυχία πάντα. Θέλω να δημόσιο όπως το συνηθίζω πάντα. Μου επιτρέπεις αυτό να το προβάλλω δημόσια σε οποιοδήποτε από τα κανάλια μου στο YouTube. Βεβαίως. Εντάξει. Βεβαίως. Έχω τη συγκατάθεσή σου. Έτσι. Και την αγάπη μου. Και θα κλείσουμε λοιπόν από εδώ από τα Τρίκαλα. Θα σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και το χωριό Άγιοι Απόστολοι. Αξίζει να έρθουν εδώ. Λίγο να προσέξετε λίγο. Δεν ξέρω αν υπάρχει ποιος είναι ο πρόεδρος εδώ. Αλλά να προσέξετε λίγο το σκουπιδαριό. Ναι, ναι. Το οποίο μόλις βγαίνεις λίγο από το χωριό, βλέπεις ότι υπάρχει πολύ σκουπίδι. Και δεν ξέρω από άλλα χωριά. Πετάει ο κόσμος, δηλαδή βγάζει, φτιάχνει το καινούριο μπάνιο και τα πετάει παραπέρα. Νεροχύτης, μπιντέδες κλπ. Αυτό δεν μ' άρεσε. Ναι, να σου ναι. πω. Και τι εννοώ, θα σας το δείξω εγώ, για να μην νομίζετε ότι σας λέω τίποτα ψέματα, γιατί εγώ μιλάω πάντα με αποδείξεις και ξέρετε, συχαίνουμε τα ψέματα. Αυτά εδώ είναι η μπάζα. Βλέπετε, έφτιαξε ο άλλος ο Λιούτας εδώ, στο χωριό στους Αγίους Αποστόλους ή από οπουδήποτε αλλού. Το σπίτι, ξεχαρβάλωσε το μπιντέ, τα καζανάκια και όλα αυτά και πού τα πέταξε, να, κοιτάξτε, και είναι η ροχή της. Εδώ. Πού τα πέταξε? Μέσα στη φύση. Εδώ. Είναι να λέμε με... πέρα από τη χαρά, να λέμε και τα... Κάνει προσπάθειες μεγάλες και το παιδί εδώ που είναι ο τοπικός εδώ, είχε κάνει και αντιδήμαρχος, αλλά δεν μπορούσε να τους βρει. Κάνουμε συστάσεις, κάνουμε όλα αυτά, αλλά ναι, γενικά είναι καθαρό το χωριό μας. Ναι, ναι, στο εσωτερικό το χωριό είπα, αλλά επειδή εγώ βγαίνω και περπατάω... Σε κάποιες άκρες, ναι.
Ναι, σιγά σιγά. Άντως άλλος, αν το δει και ο πρόεδρος, θα το καταλάβει και θα προσπαθήσει να βάλει τη χανία ταμπελίτσα. Τα βάζουν. Και ταμπέλες βάζουν και τα καθαρίζουν και ξαναγεμίζουν πάλι. Mm. Είναι ασυνείδητος ο κόσμος, ντροπή. Ναι, ντροπή. Είμαστε Ευρωπαίοι. Πότε λοιπόν θα το καταλάβουμε. Τώρα αυτό το Ευρωπαίοι, μη το λες. Ναι, εντάξει. Κοίταξε, είμαστε στην Ευρώπη. Ας γίνουμε, Ευρωπαίοι. Ευρωπαίοι σε αυτά. Ναι. Ευρωπαίοι στα στοιχεία που πρέπει να πάρουμε από την Ευρώπη, καθαριότητα, προγραμματισμός, σεβασμός στο περιβάλλον, σεβασμός στα ζωάκια και σε όλα αυτά, αλλά να μην γίνουμε ποτέ Ευρωπαίοι χάνοντας τα ιδανικά που έχει ο Έλληνας. Όχι, ναι. Διότι προσπαθούν, το βλέπεις αυτό τώρα, εγώ θα πιάσω, βλέπεις ότι προσπαθούν να κλείσουν τις εκκλησίες, να καταργήσουν εκείνο. Η παράδοση δηλαδή αρχίζει και εξαφανίζεται. Λάθος. Αυτό είναι το μέγα λάθος. Οπότε θέλουμε να είμαστε Ευρωπαίοι σε αυτά δηλαδή που οι Ευρωπαίοι έχουν να μας δώσουν και στα υπόλοιπα ας παραμείνουμε Έλληνες ή Ελληνάρες όπως μας λένε, ναι, διότι έχουμε μια ιστορία και μια μακρά παράδοση που δώσαμε. Εντάξει, δεν θα περιαυτολογήσω για ακόμη μια φορά τους Έλληνες. Αγαπώ την Ελλάδα, αγαπώ τους Έλληνες, τις Ελληνίδες και αγαπώ και τον τόπο μου, διότι πιστεύω ότι ως Έλληνες δώσαμε τα φώτα πραγματικά σε όλον τον δυτικό πολιτισμό για να καταφέρουν αυτοί που κάνουν ό,τι κάνουν να έχουν ό,τι έχουν. Τι σημαίνει πατρίδα? Πατρίδα σημαίνει ο πολιτισμός, τα ήθη και τα έθιμα, η θρησκεία. Βεβαίως. Έχεις κάτι σταθερό δικό σου. Έτσι. Το οποίο δεν έχει αλλάξει, μέχρι και η γλώσσα ακόμα και στα... πάμε στα αρχαία και μπορούμε να διαβάσουμε η γλώσσα μας, παραμουσάρι, δεν έχει μεταλλαχθεί. Δηλαδή μπορεί, εντάξει, αυτό που λέμε όπως και στα τρίκαλα, έχουμε μια ντοπιολαλιά. Αλλά πας, δηλαδή, μπράβο, πας στα αρχαία επάνω και μπορούμε να διαβάσουμε εμείς τα αρχαία ελληνικά. Δεν είμαστε δηλαδή... Πας σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, ιδιαίτερα στα νοσοκομεία, στα ιατρία, στα αυτά και βλέπεις αρχαία ελληνικά, αρχαία ελληνικά, γράμματα αρχαία ελληνικά. Μπράβο. Έτσι. Άρα λοιπόν, από εδώ, από τους Αγίους Αποστόλους,